Λύση για την δεινή θέση στην οποία βρίσκεται μεγάλη μερίδα φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο κόστος ζωής στα Χανιά, διεκδικεί ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Εστιών του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε φοιτήτρια για ανεξόφλητη οφειλή ύψους 315 ευρώ ήταν η αφορμή για να προβούν σε κινητοποιήσεις που χθες έφτασαν μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι οποίοι αρχικά είναι και ένα μιλητό ποσό για μας για να κοπεί αρχικά ρεύμα. Δεύτερον, αυτό το μιλητό ποσό είναι και το μισό μηνιάτικο της συναδέλφου που δουλεύει παράλληλα για να τα βγάζει πέρα. Που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10 μέρες παρά και παραπάνω χωρίς ρεύμα. Που έχει γονείς πάνω όπως πολλοί από εμάς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να μας στηρίξουν και αναγκάζεται να δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το κύμα ακρίβειας, η έλλειψη μέρημνας για οικονομικά ασθενέστερους, τα ενίκια φωτιά και το αβάσταχτο κόστος της καθημερινότητας κάνουν όσους προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας να περνούν με στερήσεις και μεγάλες δυσκολίες στη φοιτητική ζωή. Ερχόμαστε εδώ και σε μια συνέχεια όλων των άλλων πολιτικών που δεν έχουμε εστίες επαρκείς, δεν έχουμε επαρκή φοιτητική μέρημνα, δεν έχουμε αρκετή βοήθεια από το κράτος για να σπουδάσουμε, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και βλέπουμε μαζί με όλα τα άλλα να μας έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύματος, να μας κόβουν το ρεύμα, 2 εβδομάδες πριν την εξεταστική. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους, δυναμώνουμε ακόμα και πολύ τη φωνή μας, μαζί με τους φοιτητές, μαζί με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, μαζί με τα εργατικά, λαϊκά και ταξικά σωματεία. Παλεύουμε για την επανασύνδεση του ρεύματος και να μην μείνει καμία εργατική λαϊκή οικογένεια με κομμένο το ρεύμα και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τα αιτήματα των φοιτητών να πάρει θέση επί του θέματος. Μεταξύ των αιτημάτων που διατύπωσαν οι φοιτητές κατά τη διαμαρτυρία τους ενώπιον των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη. Το αίτημα, για παράδειγμα, για μηδενισμό των δημοτικών τελών στους φοιτητές απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ακόμα και αν όλοι εμείς εδώ πάρουμε ομόφωνο ψήφισμα για να μηδενίσουμε τα τέλη στους φοιτητές, αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία. Ο Δημάρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία, τονίζοντας πως όλα τα μέλη του βιώνουν αντίστοιχα προβλήματα, ενώ και οι επικεφαλείς των παρατάξεων δήλωσαν ότι στηρίζουν τον αγώνα των φοιτητών.